2 κουταλιές πριν τον ύπνο για τέλειο ζάχαρο στο αίμα. Πολλά άτομα πλέον έχουν προβλήματα ζαχάρου στο αίμα, με προδιαβήτη, διαβήτη ή γενικά προβλήματα με αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά ακόμη και αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διαβήτη, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να κρατάτε τα επίπεδά του σε μια υγιή ισορροπία, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσετε μελλοντικά προβλήματα. Ορισμένα τρόφιμα και ποτά περιέχουν συστατικά που προκαλούν δυσάρεστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ενώ το σταθερό ζάχαρο στο αίμα είναι σημαντικό για πολλούς μηχανισμούς στο σώμα. Όταν δηλαδή το ζάχαρο στο αίμα βρίσκεται σε ισορροπία, έχει σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα ενέργειας, στον ύπνο μας, τις ορμόνες, τη γονιμότητα, το ανοσοποιητικό σύστημα, τη διάθεσή μας και φυσικά το βάρος. Υπάρχουν πολλές καλές τροφές και ροφήματα που μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του ζάχαρου στο αίμα και στη βελτίωση των επιπέδων ινσουλίνης, όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη και το γλυκαιμικό τους δείκτη. Στο σημερινό βίντεο θα ανακαλύψετε πώς μπορείτε να ισορροπήσετε και να βελτιώσετε τα επίπεδα του ζάχαρου στο αίμα με 2 κουταλιές μυλόξιδο πριν τον ύπνο και πώς μπορεί να βοηθήσει στα επίπεδα ινσουλίνης και διαβήτη, επειδή είναι επίσης ιδανικό για τη μείωση και τη ρύθμιση του γλυκαιμικού δείκτη των τροφών. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Ο γλυκαιμικός δείκτης αναφέρεται σε μία κλίμακα από το 0 έως το 100 και ο οποίος αξιολογεί και κατατάσσει τους υδατάνθρακες των τροφών με κύριο στόχο την εύκολη επιλογή των καλύτερων τροφών για τη ρύθμιση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα και ειδικά σε όσους υποφέρουν από διαβήτη. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες τροφές που ανεβάζουν πολύ γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα και έχουν υψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από άλλες τροφές που το ανεβάζουν με πιο αργό ρυθμό. Ο οργανισμός μας δηλαδή μπορεί να απορροφήσει και να διασπάσει πιο εύκολα τους υδατάνθρακες ορισμένων τροφών, οι οποίες όμως μπορεί να αυξάνουν απότομα τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα και να προκαλούν μεγαλύτερη παραγωγή ινσουλίνης. Το μυλόξιδο όμως έχει την ιδιότητα να μειώνει με φυσικό τρόπο το γλυκαιμικό δείκτη των τροφών, ακόμη και όσων περιέχουν υψηλά επίπεδα υδατάνθρακων. Μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, να μειώσει το γλυκαιμικό δείκτη στο ρύζι κατά έως και 35%, κάτι που είναι εντυπωσιακό, ή όταν προσθεθεί στις βραστές πατάτες σαν σαλάτα κατά 43%. Όταν προσθέσουμε μυλόξιδο στο ψωμί, στα δημητριακά ή σε σάντουιτς, μπορεί να μειώσει το γλυκαιμικό δείκτη τους κατά 30%, όμως θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι τέτοιο σε αυτές τις τροφές. Αν όμως βάλουμε μυλόξιδο στη σαλάτα μας, τρώγοντας κάποια από τις παραπάνω τροφές, μπορούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα μείωσης του γλυκαιμικού δείκτη τους με ταυτόχρονη βελτίωση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα. Επιπλέον, κάθε φορά που μειώνουμε τη γλυκόζη, μειώνουμε παράλληλα την ινσουλίνη και αυτό συνεπάγεται επίσης μείωση του λίπους στο σηκώτη, του σταδιακού βάρους και λίπους στο σώμα, αλλά και του ζαχάρου στο αίμα. Αυτό οδηγεί σε αλυσιδωτές θετικές αντιδράσεις στον οργανισμό, επειδή μειώνεται η συνεχόμενη όρεξη, λόγω του ότι χρειάζεται λιγότερη ινσουλίνη και έτσι μπορούμε να ελέγξουμε ευκολότερα την όρεξη. Το μυλόξιδο λοιπόν είναι ένας εξαιρετικός και φυσικός τρόπος για να ελέγχουμε τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα και ειδικά σε όσα άτομα παρουσιάζουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Όταν τρώμε κάποιο γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, το μυλόξιδο επιβραδύνει το ρυθμό εκένωσης στο στομάχι μας και αποτρέπει τις απότομες αυξομοιώσεις του ζαχάρου στο αίμα. Το μυλόξιδο βελτιώνει επίσης την ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι που είναι απόλυτα σημαντικό, επειδή η ινσουλίνη βοηθά να μεταφέρεται περισσότερη γλυκόζη από το αίμα προς τα κύτταρά μας, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Μία μελέτη μάλιστα έδειξε πως η κατανάλωση μυλόξιδου μειώνει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα κατά 31% μέσο όρο, ακόμη και μετά την κατανάλωση λευκού ψωμιού. Ενώ σε μία άλλη μελέτη διαπιστώθηκε πως η κατανάλωση μυλόξιδου για 4 εβδομάδες σε ποντίκια με ζαχαρόδι διαβήτη μείωσε σημαντικά τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μόνο μία μικρή ποσότητα μυλόξιδου για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, οπότε προσθέτοντας σε ένα ποτήρι νερό 2 κοφτές κουταλιές της σούπας μυλόξιδο πριν από το βραδινό μας γεύμα, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά το γλυκαιμικό δείκτη των τροφών και ως συνέπεια τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μετά το φαγητό. Αν το βραδινό σας ή γενικά τα γεύματα της ημέρας δεν έχουν υψηλή περιεκτικότητα υδατάνθρακων, αλλά περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, δεν θα διαπιστώσετε σημαντική αλλαγή στο ζάχαρο στο αίμα.
Θα πρέπει να προσέξετε όμως πάρα πολύ ώστε να αναμειγνύετε το μυλόξιδο πάντα σε ένα ποτήρι νερό των 250 γραμμαρίων και να το πίνετε πριν από ένα βραδινό γεύμα που ξέρετε πως έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Επίσης, θα πρέπει το μυλόξιδο να είναι οπωσδήποτε βιολογικό και να μην περιέχει στο μπουκάλι νερό, να το πίνετε με καλαμάκι και να ξεπλένετε μετά το στόμα σας με νερό, επειδή η οξύτητά του μπορεί σταδιακά να βλάψει το σμάλτο των δοντιών. Αν χρησιμοποιήσετε μυλόξιδο σε συνδυασμό με διαλυματική τα νηστεία και ειδικά με την 16-8, με τη μείωση αυτή του γλυκαιμικού δείκτη, ειδικά στους υδατάνθρακες, δεν θα μειωθεί μόνο το ζάχαρο στο αίμα, αλλά επίσης η χοληστερόλη και η αρτηριακή πίεση. Μπορείτε να δείτε επίσης τα 4 πολύ σημαντικά βίντεο που έχω δημοσιεύσει για το μυλόξιδο, όπως τις 10 χρήσεις με μυλόξιδο για σώμα, δέρμα και αδυνάτισμα ή τα 9 ωφέλη που σίγουρα δεν γνωρίζετε για το μυλόξιδο, επάνω δεξιά στα προτινόμενα ή κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Το μυλόξιδο είναι γενικά ασφαλές για κατανάλωση, όμως οι μεγάλες ποσότητες καθημερινά, δηλαδή εννοούμε από 200 mg και πάνω για πολλά χρόνια που είναι σχεδόν απίθανο, μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες σε ορισμένα άτομα, ενώ οι πολύ μεγάλες ποσότητες έχουν συσχετιστεί με χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα. Φυσικά θα πρέπει να ρωτάτε πάντα το γιατρό σας πριν από την κατανάλωση μυλόξιδου, ειδικά αν παίρνετε φάρμακα, αν έχετε προβλήματα υγείας ή αν παρουσιάζετε συμπτώματα όπως είναι η ναυτία και η παλινδρόμηση. Εσείς γνωρίζετε πόσο μπορεί να βοηθήσει το μυλόξιδο στο ζάχαρο, στο αίμα και τα υγιή επίπεδά του? Έχετε δοκιμάσει ποτέ ως τώρα την κατανάλωσή του πριν τον ύπνο και το βραδινό φαγητό? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Το μυλόξιδο είναι ένας φυσικός και υγιεινός τρόπος για να βελτιώσετε το ζάχαρο στο αίμα και να διατηρηθεί μια υγιή ισορροπία του, βελτιώνοντας παράλληλα την αντίσταση στην ινσουλίνη. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!